Του πνοή άφησε το πρωί σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς ο συνθέτης και διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας Γιώργος Τσαγκάρης. Είχε διατελέσει διευθυντής του δεύτερου και του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας και είχε γράψει μουσική για πάνω από 300 σκηνικά έργα από την αρχαία τραγωδία και κωμωδία έως τη σύγχρονη δραματουργία. Για την προσφορά του είχε τιμηθεί μεταξύ άλλων με το βραβείο Κάρολος Κουν. Ο ποιητής είναι ο πρόγονος του μέλλοντος. Ο πρόγονος του μέλλοντος δεν είναι η τεχνολογία. Ας λένε ό,τι θέλουν. Κάποιοι λένε ότι ήταν από τους λιγοστούς διανοητές της τέχνης. Ο Γιώργος Τσαγκάρης, συνθέτης, μουσικολόγος και πολυσχηδής θεράπων της τέχνης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 χρόνων. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, όπου τελείωσε το σχολείο και σπούδασε μουσική στο Εθνικό Οδείο. Φοίτησε επίσης στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωστός ιδιαίτερα από τις συνθέσεις του για το θέατρο, ο Γιώργος Τσαγκάρης έγραψε μουσική για περισσότερες από 350 παραστάσεις έργων, από το αρχαίο δράμα έως το σύγχρονο ρεπερτόριο, συνεργαζόμενος με κορυφαίους θεάσους και φεστιβάλ. Για την προσφορά του στο ελληνικό θέατρο, τιμήθηκε με το βραβείο Κάρολος Κουν. Τον Σεπτέμβριο του 2007 αναλαμβάνει καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας. Στη συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Υπουργός Πολιτισμού Μιχάλης Λιάπης αναφέρει: «Ο Γιώργος Τσαγκάρης υπήρξε ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης με πλούσιο έργο και σημαντική προσφορά στον πολιτισμό. Πνεύμα ανήσυχο, διακρινόταν για το πάθος και το μεράκι που είχε για τη δουλειά του και γι' αυτό άφησε έντονο το στίγμα του σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησε με συνέπεια». Σε δήλωσή του εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο τηλέμαχος Χιτήρης σημειώνει: «Ο Γιώργος Τσαγκάρης διεύθυνε με επιτυχία επί σειρά ετών το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Θα τον θυμόμαστε για πάντα». Η σχέση του Γιώργου Τσαγκάρη με την ποιήση καταλήττει στην αντίληψή του για τη ζωή. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τόπο μας είναι ότι γενιές και γενιές και γενιές δεν μεγαλώσαν μαζί με τους ποιητές τους. Το 1994 αναλαμβάνει συντονιστής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τις πρώτες μέρες, δεκάδες ενθουσιώδεις ιδέες πετούν στο διάδρομο του πρώτου ορόφου του ραδιομεγάρου. Ήταν πολύ δημιουργικός, πολύ έντονος. Νομίζω ότι θα φανεί από κάπου με όλες τις ιδέες. Ο Γιώργος Τσαγκάρης δεν είχε έρθει στο τρίτο να διαχειριστεί. Είχε έρθει να δημιουργήσει. Ήταν η ψυχή του τρίτου. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχε ένα στρωματάκι και το έστρωνε εδώ κάτω. Κοιμόταν το μεσημέρι, δεν έφευγε από εδώ. Πώς θα θέλατε να σας θυμούνται οι άνθρωποι στο πέρασμά σας από αυτόν τον κόσμο? Σαν και αυτό που με ξέρανε. Σαν έναν άνθρωπο ο οποίος κατανάλωσε τελωνία ούζου. Ήταν αφοσιωμένος στις φιλίες του, υπήρξε λάτρης αυτού που λέμε γυναίκα, υπήρξε λάτρης αυτού που λέμε ζωή και αυτού που λέμε φύση και επίσης έναν άνθρωπο που είχε και πάρα πολλά λατώματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνει.